Σε περίπου 10 ημέρες αναμένεται να γίνουν οι δημοπρασίες για την παραχώρηση εκμετάλλευσης των παραλιών του Δημοσίου στο νησί της Ρόδου μετά την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή κατά την τελευταία συνεδρίασή της. Ως γνωστόν πρόκειται για 126 τμήματα παραλιών για τα οποία στάλθηκε πρόσφατα στο Δήμο Ρόδου η σχετική εγκύκλιος. Σύμφωνα με τον νόμο, το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει τις προς δημοπράτηση παραχωρούμενες θέσεις, ενώ η Οικονομική Επιτροπή καθορίζει το αντάλλαγμα των προς παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων ανά τετραγωνικό μέτρο και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας. Από τις πιο υψηλές τιμές στις παραλίες του Δημοσίου που παραχωρούνται προς εκμετάλλευση στη Ρόδο είναι αυτή της μεγάλης παραλίας στη Λίνδο, όπου ανέρχεται σε 50 ευρώ το τετραγωνικό, με το όριο της πρώτης προσφοράς για τα 3 χρόνια που παραχωρούνται οι παραλίες να ορίζεται στα 12.750 ευρώ. Στους Πεύκους η παραλία Λί έχει οριστεί σε 35 ευρώ το τετραγωνικό και η πρώτη προσφορά μέχρι 9.750 ευρώ. Η τιμή για τη μικρή παραλία της Λίνδου είναι 26 ευρώ το τετραγωνικό και η πρώτη προσφορά έχει οριστεί στα 12.900 ευρώ, πάντα για 3 χρόνια. Στα 25 ευρώ το τετραγωνικό είναι η τιμή σε 2 τμήματα στο Λαδικό, με την πρώτη προσφορά να καθορίζεται σε πάνω από 15.000 ευρώ. Η υψηλότερη πρώτη προσφορά που ορίστηκε είναι για τις παραλίες του Πρασονησίου στα 58.500 ευρώ, αν και η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 25 ευρώ. Μπείτε στο rodiaki.gr για να διαβάσετε περισσότερα για το θέμα.